Από 12 χρονών ξεκίνησα τη χρήση, από ελαφριά χρήση και έφτασα να κάνω διάφορες χρήσεις, δηλαδή από όλα τα ναρκωτικά. Είμαι 3 χρόνια καθαρός, πολύ τοξικομανής. Είναι ωραία όταν κατακτάς κορυφές, αλλά είναι ωραιότερα όταν στη διαδρομή δεν είσαι μόνος. Ο εξαρτημένος κύριος συνήθως κουβαλάει τραύματα και εμπειρίες επώδυνες που χρειάζεται να τις μοιραστεί, να τις αποδεχτεί και να επουλώσει τις πληγές του. Και αυτό το πράγμα γίνεται καλύτερα όταν ενταχθείς μέσα σε μια ομάδα. Η διαπίστωση αυτή αποτυπώνει την πραγματικότητα που βιώνουν όσοι εντάσσονται στη θεραπευτική κοινότητα του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, που φέτος συμπληρώνει 23 χρόνια λειτουργίας. Ο σκοπός που ξεκίνησε και δημιουργήθηκε ήταν να παρέχει, να υπάρχει ένα πρόγραμμα στεγνό. Αυτό λοιπόν το παρέχει κάθε χρόνο σε 25 μέλη με διαμονή, με εντατική θεραπευτική δουλειά 9 μηνών. Δεκάδες άνθρωποι έχουν περάσει μέχρι σήμερα από το πρόγραμμα. Κάποιοι τα κατάφεραν, κάποιοι όχι. Και κάποιοι άλλοι δίνουν τώρα τη μάχη τους και ευχή όλων είναι να τα καταφέρουν. Ήμουνα γύρω στα 25 χρονών, στα 26, όταν χτύπησα και εγώ την πόρτα της Αριάδνης, θα το έλεγα, γιατί η Αριάδνη είναι σαν σπίτι εδώ πέρα. Και ζήτησα βοήθεια. Από τότε έχουν περάσει 22 χρόνια. Αποφύτησα από το πρόγραμμα, εξελίχθηκα, έγινα εθελοντής εδώ πέρα και τώρα να είμαι και προσωπικό. Στο ΚΕΘΕΑ η θεραπευτική προσέγγιση είναι ολιστική. Φτάνει στην πραγματική αιτία της εξάρτησης και αυτή θεραπεύει. Εδώ πέρα έχουμε μια άλλη ιδεολογία. Στο να βοηθάμε ένας τον άλλον, στο να προσπαθούμε να απεξαρτηθούμε. Να απεξαρτηθούμε, να μάθουμε να σεβόμαστε, να μάθουμε να έχουμε αξίες, να έχουμε όρια, να κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που κάνει, παράδειγμα, το κανά που πάει να γίνει ένα με το ΚΕΘΕΑ. Εδώ δεν υπάρχουν υποκατάστατα. Τα μέλη της κοινότητας δυναμώνουν μέρα με τη μέρα, απέχοντας πλήρως από κάθε εξαρτητική ουσία. Μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τη ζωή χωρίς δεκανίκια και αρχίζουν από την αρχή να χτίζουν το προσωπικό τους όραμα. Και αυτό που αντιπροσωπεύει η κοινότητα και η Αριάδνη και αυτό που βίωσα εγώ είναι μια μεγάλη οικογένεια. Και αυτή η οικογένεια για τον κάθε χαμένο άνθρωπο έξω σημαίνει ότι όταν θα έρθει θα βρει μια αγκαλιά. Μια αγκαλιά που θα τον καταλάβει, θα του δώσει αγάπη, δεν θα τον κριτικάρει, θα τον βοηθήσει να βγάλει τα στερητικά του, να ξανασταθεί στα πόδια του. Δεν είναι πιο δύσκολο όμως, επειδή είναι στεγνό. Μέσα από τη δυσκολία όμως ένας άνθρωπος πιστεύω θα μπορέσει αύριο μεθαύριο να έχει και όρια, να έχει και αξίες και να ζει με αξιοπρέπεια. Τα παιδιά τα είχες όταν ήσουν στη χρήση, τώρα τα κάνεις? Τα παιδιά τα είχα όταν ήμουν στη χρήση το ένα, το άλλο το έκανα όσο είμαι στην επανένταξη. Mm. Πότε ήσουν ο καλύτερος πατέρας? Δεν χωράει τώρα να πούμε ποτέ. Ήμουν φυσικά και τώρα είμαι. Και όσο πάει, ακόμα και σε αυτό πάνω, βοηθιέμαι στο ΚΕΘΕΑ. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι κοντά, πάω στο 4ο μήνα. Σίγουρα νιώθω καθαρός. Σίγουρα νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Σίγουρα κοιμάμαι και ξυπνάω χωρίς να είμαι εξαρτημένος σε κάτι. Και όταν τελειώσει το πρόγραμμα? Όταν τελειώσει το πρόγραμμα, θα κυνηγήσω τους στόχους μου. Θα προσπαθήσω να κάνω πράγματα τα οποία δεν έκανα τόσα χρόνια. Όπως να γίνω ένας καλύτερος άνθρωπος, να ζω με αξιοπρέπεια, να είμαι δίπλα στο παιδί μου. Έχω ένα γιο 12 χρονών. Και αυτά τα πράγματα, στην ουσία, εγώ τα μαθαίνω μέσα από εδώ. Η θεραπευτική κοινότητα του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη είναι συνώνυμο της προσπάθειας και της ελπίδας. Και είναι επιτακτική η ανάγκη να συνεχίσει να υπάρχει, για να μπορούν όσοι χάσουν το δρόμο να έχουν την επιλογή. Δουλεύω σε μια πολύ καλή εταιρεία, με εξέλιξη και εκεί και μπορώ να πω ότι με αντιμετωπίσαν εξ αρχής με σεβασμό. Τους είπες όταν πήγες ότι είσαι από αυτός ΚΕΘΕΑ? Ναι, τους είπα. Όταν ξεκίνησα να είμαι στο ΚΕΘΕΑ, ντρεπόμουν πριν έρθω, γιατί ήμουν προκατελημένος άνθρωπος πάρα πολύ. Πλέον αυτό που έχω πάρει και που έχω νιώσει δεν είναι ούτε να ντρέπομαι, ούτε να το κρύβω, ούτε τίποτα. Έχεις συνειδητοποιήσει ότι ο γιος σου τώρα είναι στην ηλικία που είχες εσύ όταν ξεκίνησες τα ναρκωτικά? Ναι, είμαι πολύ συνειδητοποιημένος σε αυτό. Είναι και μια ανασφάλεια, ένας φόβος, μπορώ να πω ότι είναι στην ηλικία αυτή που είπατε και γι' αυτό και εγώ είμαι εδώ πέρα και προσπαθώ, κυρίως δουλεύω τη σχέση μου πάνω με το παιδί μου, να δω πώς θα μπορώ να σπάσω όλο αυτό το κύκλο, μην πάει και στην επόμενη γενιά όλο αυτό.